με το Hellboy. Και φροντίσαμε να μην το δούμε μόνοι μας. Είπατε αυτό, να έχετε κάποιον να βασανίσετε μαζί. Και ποιον άλλον από τον καλύτερο άνθρωπο στον κόσμο. Τι χρήσα καταρρύβει. Με χρήσα, έλα να σου σπάσουμε τα νεύρα. Νομίζω θα λέγει τον καλύτερο άνθρωπο στον κόσμο να βασανίζει. Τη Χρύσα Κατσάρινη. Όχι, όχι, να βασανίζει. Χρύσα, πες μια καλησπέρα στα παιδιά. Γεια σα, παιδιά! Τι ωραία που είμαι εδώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε τα αγοράκια μου. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Ναι. Λοιπόν, είδαμε τι τυπικότητε. Spoiler card, επεισόδιο 300.340. Το 38 είναι. Το 38. Ναι, το θυμάμαι το whatever. Είδαμε το Hellboy και όπως πάντα θα σας πούμε τις εντυπώσεις μας από τη δρομή από το σινεμά προς το αμάξι της Χρυσάς. Ωραία. Yeah. Πρώτον, το spoiler free review. Εδώ λέμε να το δουν ή όχι στον κινηματογράφο. Έχει δει επεισόδια, ρε μαλάκα. Έχω δει επεισόδια, Βαγγέλη. Είδε τώρα αυτό, έχουμε δει 3 λεπτά πριν έρθει για να ξέρει. Μην πάσα το μαλάκα σου λέει τώρα και με κοροϊδεύουν τα παιδιά. 30 λεπτά πριν έρθει. Στον δρόμο το. Να δω πού πάω, ποιοι είναι αυτοί. Με το δύο κόσμος, Χρύσα, πες μας. Στο σινεμά, όχι στο σινεμά. Οκ. Σπίτι σίγουρα να μην το δει. Σινεμά. Δεν ξεκινάμε καλά. Σινεμά, οκ. Είναι... Αυτό αν δεν έχεις κάποιες άλλες επιλογές... Αρχές. Αν δεν έχει ζωή, είναι πολύ καλή ιδέα να δεις το Hellboy. Κοίτα, θα σου πω. Εγώ λέω να πάει να το δει ο κόσμος. Αφενός μεν, γιατί έχουμε προτείνει να πάει να δουν τον Ghostbusters, που δεν είναι πολύ δύσκολο. Ρε φίλε, αυτό ήταν μεγάλο λάθος που είχαμε κάνει. Εντάξει, το έχουμε παραδεχτεί. Το έχουμε παραδεχτεί σε... Όχι, σοβαρά. Να πάει να το δει, γιατί θα περάσει περίεργα. Για λίγη ώρα. Να σου πω κάτι. Και ωραία. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αυτό η ηλικία για τα αγοράκια. 13 με 16. Σε αυτές τις ηλικίες είναι γαμό. Εκεί θα περάσουν γαμό. Μια χαρά θα περάσουν εκεί. Είναι. Σπλιτεριά. Είναι το κλασικό σπλίτερ. Ναι, ρε μαλακά, μαλακέτα, α το πούμε ανοιχτά δηλαδή τώρα. Δηλαδή, τι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κοίταξε, έχει κάποια θετικά και έχει κάποια αρνητικά και έχει κάποια που δεν καταλάβα. Θυμάσαι την έννοια που έλεγε ο Μιχάλης στο ψυχολογικό Τζάκα. Ότι βλέπει κάτι το οποίο ξέρει ότι σε κάνει να νιώθει έτσι λίγο. Να σε ζορίζει, ναι. Ναι, λίγο να σε ζορίζει αυτό. Αυτό ήταν λίγο το χέρι. Δεν με ζόρισε τόσο πολύ με την μία. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε, ναι. Γέλαγα. Α, είχε πολλά κωμικά reliefs μέσα, που δεν είναι απαραίτητο, γιατί δεν είναι δραματική ταινία, αλλά έχει πολλά κωμικά στοιχεία που δεν είναι και άσχημα, ήταν ωραία, δηλαδή γελούσα. Ωραία. Ένα λεπτό. Προσπαθούμε, είναι αυτό που πας σε μια παράσταση που είναι κακή και λες, είχε ωραία φώτα. Είχε ωραία φώτα. Που ο φωτισμός ήταν... Και τα καθίσματα μετά. Και βρήκα εύκολα πάρκινγκ. Και πιάνεις όλη τη μέρα σου. Και το πρωί καλά στη δουλειά σου, γιατί νωρίτερα. Λοιπόν, Χρύσα, θέλουμε... Popcorn. Είχε popcorn στον κινηματογράφο. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα το κάνεις εσύ. Όχι, Χρύσα το κάνει. Χρύσα, ναι, αυτό, Χρύσα, λέω, θα το κάνεις εσύ. Πες μας τι γίνονταν στην ταινία. Πολύ γρήγορα περιέγραψα έτσι τα key point της ταινίας, αν μπορείς. Έχει επιστρέψει ο Hellboy. Το οποίο, να ξεκινήσω, να πω λίγο αυτό που σας είπα πριν. Ναι, βέβαια. Όσο αστείο μου φαίνεται που τον φωνάζουν Hellboy. Εντάξει, είναι ο Hellboy, το αντιλαμβάνομαι, αλλά τον κάλεσαν ξαφνικά επίσημα. Ήταν όλοι κουστούμαρισμένοι με γραβάτες και Hellboy, welcome. Δεν μπορείς να τον φωνάζεις έτσι. Πες τον George για εκείνη τη σκηνή μου, εντάξει. Μα και εγώ το λέγανε. Μπορεί να είναι ράπερ. Και στους ράπερ, όταν. Όταν είσαι γραμματωμένο, μιλά διαφορετικά. Είσαι σίγουρο. Εγώ, άμα ήταν εδώ ο μηδενιστή, θα τον έλεγα. Ναι, αλλά δεν φορά γραβάτα, Αντωνίου. Είσαι χαλαρό στο μάξι. Το δέχομαι αυτό, αλλά μηδενιστή θα τον έλεγα. Δηλαδή. Πε λίγο την ιστορία. Λοιπόν, ωραία. Είναι ο Hellboy ο οποίο έχει επιστρέψει, γιατί τον χρειάζονται πάρα πολύ. Και χρησιμοποιούν στην αρχή μία δικαιολογία ότι πρέπει να σκοτώσει τρεις. Κύκλοπες. Γίγαντες. Το μείδε το μάτο. Όχι, καλά κάνει και το λέει κύκλοπες, γιατί σε όλους σαν κύκλοπες τους σκότωσε. Τους έβαζε εκεί πέρα ναι, ξύλα στα ματάκια. Έλα, καλησπέρα. Ναι, αυτό. Τι έγινε, όλα εντάξει. Α, πήγαμε να σκοτωθούμε. Ωραία. Αυτό σημαίνει κάτι γύρω. Α, υπέροχα. Και που λέτε, ναι, τρεις γίγαντες, κλασικούς γίγαντες που ξέρετε αυτό που πεθαίνουν και επιστρέφουν. Μπορώ να πω κάτι. Μην φανταστείτε κάτι αβανγκάρ σε γίγαντα. Ο κλασικός γίγαντας που ξέρω. Ο κλασικός γίγαντας. Θυμάστε αυτό το ανέκδοτο που έλεγε ήταν ο γίγαντας και ο γίγαντας, γίγαντας και ο γίγαντας, γίγαντας. Όχι. Κρίμα. Αν το θυμάται κάποιο, α πούμε. Θε να πει όχι, όχι, παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι από αυτά που είναι. Αυτό που απλά σε κουράζει. Ναι, ναι. Που σε εξαντλεί για να γελάσει. Που δεν είναι ακριβώς ανέκδοτο.
Λοιπόν, οπότε επιστρέφει με αυτή τη δικαιολογία. Τελικά του έχουν στήσει μία ενέδρα. Ποιοι? Oh no. Νομίζεις ότι κατάλαβα? Ένα κλαμπ ήτανε. Κλαμπ κάτι τύπη. Ήτανε κάτι τύπη με γραβάτες. Το κλαμπ του Όσιρις. Του Όσιρις. Το κλαμπ του Όσιρις που συνεργαζόταν με τον πατέρα του για κάποιο λόγο. Αλλά ο πατέρας του δεν ήξερε ότι τώρα πάει να το χώσει τέτοια μανούρα. Ναι, ναι, ναι. Η Όσιρις ήταν, ας πούμε, η Men in Black της Αγγλίας. Ναι. Okay, okay, δηλαδή ήταν αυτή η τύπη που κρατούσαν εκεί πέρα τα μυστικά της Αγγλίας. Τα ποια ήταν, δεν ξέρουμε, γίγαντες μας λέει ότι ήταν. Τιτάνες νομίζω, όχι. Γίγαντες. Γίγαντες δεν χρυσά. Εντάξει, εντάξει, εγώ απλά βάζω τα ερωτήματα. Είναι μεγάλα πράγματα. Γίγαντες, τιτάνες. Αεροπλάνα ήταν κάτι. Ήταν πουλί. Σκόταν κάτι μεγάλο. Ωραία. Επίσης στην ταινία είναι και η. Το μωράκι που έσωσε ο Hellboy, που είναι ένα κοριτσάκι. Μάθαμε το όνομά του. Α, το μάθαμε το όνομά του. Ναι, Σάλι. Θα τη λέμε Ιωάννα Μπουρλόκα από το MasterChef. Ιωάννα Μπουρλόκα, Ιωάννα λοιπόν, Μπουρλόκα από το MasterChef. Η οποία έχει ιδιότητες που τις δίνουν γενικά στην πορεία της ταινίας, γιατί κατά τα άλλα είναι ένα κοριτσάκι με ένα μαχαίρι. Είναι τώρα. και δεν κάνει δουλίτσα, ρε παιδί μου, γιατί έχει το Hellboy που δίνει μπουνιές και τα λοιπά. Και εμφανίζεται και ένας άλλος τύπος, ο οποίος είναι στρατιωτικός στην αρχή. Και αυτός αρχίζει να προσθέτει πράγματα. Γενικά η ταινία πρόσθεται πράγματα. Ό,τι μπορούσε να βρει, το έβαζε. Τι Μέρλι Μάγο θες, τι Εξκάλιμπερ θες. Ό,τι μπορούσε να γεμίσει την ταινία, το βάζανε. Μπάμπα Γιάγκα. Μπάμπα Γιάγκα, καλά είναι. Μπάμπα Γιάγκα. Πώς την ξεχνάς την Μπάμπα Γιάγκα? Γιατί όταν βλέπεις μια ηλίθια ταινία, μετά ξεχνάς πράγματα. Ωραία, θα σου πω, η Μπάμπα Γιάγκα. Εν τω μεταξύ δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τίποτα. Ούτε κι εμείς. Μην παρεξηγηθείτε. Δεν είναι ότι δεν σας λέω την ταινία, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακόμα. Το παίζουμε ιστορία. Ναι. Συνέχισε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, οπότε ο Hellboy συνεργάζεται με το κοριτσάκι που είχε σώσει, το οποίο έχει κάποιες δυνάμεις και μπορεί να αγγίξει ένα νεκρό και ο νεκρός να βγει μέσα από το στόμα της και να μιλήσει. Πόσο ηλίθεια ήταν αυτό, ρε μαλάκα! Πολύ! Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι συμβαίνει. Να ξέρεις τι συμβαίνει σε αυτή την εκπομπή. Έρχονται κάτω στα σχολεία και μας λένε μαλάκα, αυτό υπήρχε στο κόμικ. Να σου πω κάτι, στα αρχίδια μου. Ναι, πραγματικά. Και στο κόμικ σου μαλακία ήταν. Και στο κόμικ μαλακία ήταν. Ακόμα και αν υπήρχε στο κόμικ, όταν το βλέπεις στην ταινία, λες. Παιδιά, μήπως θα το κόψουμε αυτό. Ναι, αυτό δηλαδή. Βλακία φαίνεται. Η οποία θεωρητικά μιλούσε με τους νεκρούς, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούσε να μιλήσει, γιατί σε βγάζει από το στόμα. Οπότε. Κοίτα, κρέμενε έτσι για να μην πει κάτι. Έτσι μετά. Και βγαίνει λοιπόν. Ξεχάσαμε να πούμε ότι μέσα σε όλα αυτά, ναι, ο κακός της ταινίας που είναι ένα γουρούνι τέρας. Είναι ο Μπίμπο. Ο Μπίμποτ. Τα χελονιτσάκια. Μπίμποπ. Μπράβο. Πώς το λένε. Μπίμποπ. Μπίμποπ. Ο οποίος πάει να σώσει την πριγκίπισσά του. Τη βασίλισσά του. Ρομαντικό θα πω. Ρομαντικό θα το πεις. Αν η βασίλισσα δεν ήταν τεμαχισμένη, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Όπως λέει και ο Κοντοπίδης, να τον πούμε μερακλή. Να τον πούμε μερακλή. Αυτό, οπότε απλά αρχίζει και βρίσκει τα κομμάτια της βασίλισσάς του, η οποία κανονικά ζει, δεν είναι τίποτα, είναι ένα κινούμενο κεφάλι. Εκπληκτική σκηνή της ταινίας, ο τύπος πάει να βρει ένα κομμάτι, το βασικό κομμάτι, το κεφάλι, σε ένα μοναστήρι που οι τύποι έχουν δώσει όρκο σιωπής. Το οποίο μας το λέει φυσικά η ταινία, γιατί μας τους δείχνει όλους μαζί με ένα πίνακα να γράφει σεβαστή τον όργο σιωπής μας. Και αυτή είναι αραγμένη έτσι εκεί. Το δίνουν όλο, δεν είναι. Και σκάει αυτός, αρχίζει να κόβει κεφάλια, πόδια και δεν μιλάνε. Γράφουν σε ένα πινακάκι, don't open. Όχι, όχι. Σαν το κογιότ. Σαν το κογιότ. Ούψ. Danger. Ούψ. Όπω. Please don't kill me. Όχι, εγώ γέλασα όταν χτυπάει αυτό στην πόρτα. Γιατί χτυπάς την πόρτα, είσαι τέρας, πας να σκοτώσεις. Εντάξει, ότι τι, τους προειδοποιείς. Οπότε χτυπάει την πόρτα και βγάζω ένα ταμπελάκι που λέει Too late for visitors. For visits, κάτι. Είναι λες και σκάει μάνα σου. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Γιατί σε παίρνει τηλέφωνο τέτοια ώρα, φίλη σου? Όταν είχαμε σταθερά, αν θυμάστε, μόνο. Ναι, 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 όχι, όχι, όλοι το θυμόμαστε. Όλοι το θυμόμαστε, ναι. Και λοιπόν, ναι, αρχίζει, μαζεύει τα κομμάτια της βασίλισσάς του. Η οποία, να τονίσουμε και πόσο θλιβερή είναι σαν βασίλισσα. Είναι η πιο στενάχωρη κακιά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι μίσερη. Ήταν ολόκληρη για 3 λεπτά στην ταινία. Την κόβανε, την ξαναμπαίνανε, την ξανακόβανε.
Που γενικά η ταινία σου πέταγε πράγματα χωρίς να στα εξηγεί ιδιαίτερα. Όχι, παιδί μου, η κακένη Μίλα Γιόβοβιτς. Ναι, είναι η Μίλα Γιόβοβιτς. Ναι. Που είναι κρίμα. Έντερ Μίλα Γιόβοβιτς. Όλοι. Ναι. Ακόμα κι εγώ. Φανταστείτε γιατί γκόμενα μιλάμε. Είναι ωραία γκόμενα. Αλλά εκεί δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Όχι. Δηλαδή, ήταν κομμάτια. Εκεί δεν. Εκεί δεν έμπαινα, ναι. Γιατί δεν ήξερα πού απ' όλα να πω. Να πω κάτι. Έλα. Εγώ αν ήμουν μια από τις γριές που τη ράβανε, θα ράβα κουκουρούκου. Ποιες ήταν αυτές οι γριές? Το κεφάλι. Αυτό θα ήταν ωραίο. Το κεφάλι στο χέρι και ό,τι βγει. Ότι οι γριές δεν κατάλαβες. Ότι οι αδερφές της είχαν εξήγηση. Οι άλλες οι μάγισσες που έσκασαν εκεί πέρα και τις τσιγκέλωσε. Αδερφές. Γιατί τις τσιγκέλωσε? Την ερημία όμως. Δεν εξήγησε γιατί. Όχι, το έπαιρε. Επειδή την είχαν σώσει όταν. Βοήθησε τον Αρθούρο να την κάνει τεμαχία. Τον Αρθούρωτα! Τον Αρθούρο Πεντραγκόν, τον βασιλεύ των Άγγλων των παραπληγικών. Ναι, θα βάλω λίγο αυτό να ξεθολώσω τα τζάμια. Ή να κάνω έτσι σαν το Τιτανικό. Και για σας συνέχισε. Πάλι θα πρέπει να χαμίσω εδώ μέσα, δηλαδή. Και συνέχισε χρήση αυτό την οδήγηση. Οπότε ο Hellboy πρέπει να βρει τρόπο να νικήσει τη βασίλισσα, η οποία έμπαινε Hellboy. Έμπαινε Hellboy, ναι. Full. Τον ήθελε μέσα της το Hellboy. Ναι, γιατί έλεγε You are my queen και μαζί θα τα πάμε όλα πίπα κόλλε μπλοκή. Όχι, you are my king. Δεν πειράζει. Or men. Και του έλεγε ρε παιδί μου, και του έλεγε ότι άμα πιάσει λέει και το Excalibur στα χέρια. Δεν καταλαβαίνει αυτό. Εκεί δεν καταλαβαίνει, θα βγει το κέρατο, θα πάρει φωτιά πάνω και μετά βασιλιάς για πάντα μαζί μου. Και μετά, μαζί ναι. μου είναι το πεπρωμένο σου, αυτό είναι το πεπρωμένο σου. Γενικά δεν ήταν πολύ ωραίο που ήταν, είχε πάρα πολλά πράγματα που δεν εξηγούσε και απλά γινόντουσαν και μετά δεν γινόντουσαν πια. Δηλαδή η Sky Βασίλισσα γίνεται Βασίλισσα, η φοβερή μάγισσα αυτή που είναι μια μάγισσα πολύ φοβερή. Αλλά για και μαζεύει ένα στρατό λόγο από κάτω, ο οποίο είναι διάφορα. Ο στρατό ήταν να εξαφανίζει. Ναι, αυτό. Διάφορα ζουλάπια ξέρω εγώ τη νύχτα εκεί πέρα κλπ. Και ξαφνικά. Δεν ξέρουμε. Φεύγει. Στο τον πουλο. Γεια. Τι τα πάμε. Α, ήρθε ο Hellboy, παιδιά, εμεί. Δεν θα κάτσουμε, λυπάμαι. Sorry, έχω κανονίσει και καφέ. Δεν έχω υπογράψει για Hellboy. Έχω υπογράψει μόνο για Aid τη Βασίλισσα. Να έρθω να κάνω τσιμπούκι και να φύγω. Τώρα σου λέτε Hellboy. Όχι, δεν πάει έτσι. Φοβερή στιγμή έχει κατέβει η Βασίλισσα και κάνει κάτι σπέλ και σκοτώνει όλο τον κόσμο στο Λονδίνο. Και οι ειδήσεις τι λένε, Χρύσα? Οι ειδήσεις λένε ότι plague. Έχουμε ξαφνικά μια πανδημία. Μια πανδημία στο Λονδίνο, κυρία Σαββα. Όχι, είναι ένας άνθρωπος που σκοτώνει τα πάντα. Είναι πανούκλα, παιδιά. Είναι γνωστό ότι είναι πανούκλα. Και αυτό, οι ειδήσεις έλεγαν ότι. Ξαφνικά, εντωμεταξύ αυτό. Έβγαινε κάτι, ρε παιδί μου, έβγαινε κάτι σκουλίκια στους ανθρώπους πάνω. Γι' αυτό το είπαν. Αλλά πάλι ήταν. Ένα από πίσω που τα έκανε. Την έβλεπες να κάνει έτσι και να βγαίνουν σκουλίκια. Θέλω να πω, δεν λες. Α, μάλλον πανούκλα θα είναι αυτό. Κλασική πανούκλα. Τι είναι αυτό τώρα, ξέρεις. Όπως είναι και ο κλασικός γίγαντας που πεθαίνει και ξαναζωντανεύει. Τους οποίους τους γίγαντες να πούμε ότι τους κυνηγούσαν με κάτι δόρια. Εν τω μεταξύ είναι ηλίθια αυτή η μαλάκα. Δεν μπορούσαν να τους στήσουν μια άλλη πλεκτάνη. Δηλαδή να πάνε να του πούνε: ωραία, υπάρχει ένας γίγαντας εκεί. Και να μην υπάρχει γίγαντες, αφού δεν υπάρχει λόγος. Για να φτιάξει την αφορία του. Δηλαδή ήταν τόσο βλάκες που πήγανε, τους στήσαν την παγίδα που εκεί που όντως υπήρχαν τρεις γίγαντες. Και οι τρεις γίγαντες τους γαμίσαν το σπίτι. Γιατί τελικά τους τσιγκελώνουν, σώζουν το Hellboy. Ο Hellboy τους σκοτώνει και τους τρεις, όπως είπε πριν η Χρύσα. Δεν σώζουν. Και τελικά δεν είναι καθόλου win-win. Ναι, σώζουν το Hellboy κατά λάθος, γιατί τσιγκελώνουν τους άλλους και τους τρώνε. Όλοι οι επιστήμονες, οι Titan Hunters πεθαίνουν. Όλοι όμως. Εκεί που μόλις πάνε να σκοτώσουν το Hellboy, εκεί που το κλασικό που λένε ετοιμάσου να πεις τελευταίες σου λέξεις και τα λοιπά. Και είναι το αυτό που ή σκοτώνεις, μη μιλάς καθόλου. Αυτό, μπράβο. Σκότωσέ με να τελειώνουμε, ας πούμε. Kill or be killed. Ξέρεις ότι θα πεθάνεις όταν αρχίσεις τον πρόλογο. Και δεν είχε κεφαλάκι μετά αυτός. Ωραίο κεφαλάκι. Έπεσε μέσα με τον τράγο πάνω. Ήταν τιμητικό αυτό, να μην κοροϊδεύετε, για να τιμήσει τους άλλους κυνηγούς πριν από αυτόν που σκοτώναν άλλους γίγαντες. Ναι, ναι. Να. Συνέχισε, Χρυσά, την αφήγηση. Αχ, Χριστέ μου. Και. Και που λέτε. Μετά ο Hellboy για κάποιο λόγο πάει να επισκεφτεί τη γιαγιά του. Τη γιαγιά του. Αφού έλεγε. Γιαγιά. Ναι, παιδί μου. Η Μπάμπα Γιάγκα δεν λες. Η Μπάμπα Γιάγκα που ήταν η γιαγιά του όμως. Η Χρυσά βλέπει άλλη ταινία, νομίζω. Όχι, δεν Χρυσά. Ήταν η γιαγιά του, παιδιά. Πώς κατάλαβες ότι ήταν? Αφού είπε grandma! Είπε grandma. Είπε grandma! Oh, I didn't hear that. Oh my god. Θα πάρεις μικρά λεπτό από το φόβο. Come on, πάτα το. Ωραία, λοιπόν, και πάει στην Μπάμπα Γιάγκα, λοιπόν. Και πάει στην Μπάμπα Γιάγκα. Άρα φασώνει τη γιαγιά του! Καλό.
Είναι, εντάξει, άμα δείτε ειδικά την Μπάμπα Γιάγκα θα καταλάβετε. Η Μπάμπα Γιάγκα είναι μια τύπησα πολύ μεγάλη σε ηλικία, η οποία ζει σε ένα δέντρο. Είσαι ευγενική τώρα. Είσαι ευγενική, πολύ μεγάλη σε ηλικία. Δεν την περιγράφει έτσι. Ναι, όχι. Θα την έλεγε, εντάξει, αιωνόβια. Γάμω το σπίτι μου. Θα λέγε γάμω τη ζωή μου, η αλήθεια είναι. Ζει πάνω σε ένα τέρας το οποίο είναι σπίτι στην κορυφή του. Είναι μισό σπίτι, μισό κότα. Μισό κότα, ναι. Πολύ μεγάλο όμως. Και μπαίνει μέσα σε αυτό ο Hellboy για να βρει την τύπησα αυτή, η οποία είναι μέσα σε ένα βαρέλι. Που όπως πολύ σωστά είπε και ο Βαγγέλης, γιατί είναι μέσα στο βαρέλι αφού είναι στο σπίτι της. Θέλω να πω ότι μπορείς να ράξεις όπου θες. Μπορεί εκεί να την έχεις και να ράξεις, ρε παιδί μου. Γιατί μέσα στο βαρέλι, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω. Και βγαίνει μέσα στο βαρέλι και κάνει αυτά τα. Γι' αυτό έπρεπε, γι' αυτό, για να κάνει εισαγωγή στο. Ναι, δεν είναι αρκετά ιδιαστική έτσι όπως την είχα φτιάξει. Έτσι. Η οποία η Μπάμπα Γιάγκα είναι πίσω από την όλη φάση. Έτσι, γιατί αυτή νομίζω είναι στην αρχή που λέει στον Μπίμποτ ότι πήγαινε, εξέγραψε την. Αυτό ήταν. Ναι. Ναι, αυτή είναι λοιπόν η αιτία του κακού, ας πούμε, αυτή ήταν που έφταιγε για όλα. Αυτή κάτι θέλει να κάνει. Ναι, αλλά αυτή πολύ γρήγορα. Αποφάσισε αποσύσουν δηλαδή η πηγή του κακού. Τίποτα, αρχίδια ρε. Λοιπόν, κοίταξε, λέει στο Hellboy, θέλω να μου δώσει το μάτι σου. Γιατί της έβγαλε το ένα μάτι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και μετά του της λέει όχι. Και αυτή λέει, οκ. Της είπε όχι ακόμα, της λέει. Όχι ακόμα, ναι, αλλά θέλω που την κατέληψε πολύ γρήγορα. Του ρίξε μια κατάρα. Ναι, κατάρα. Δεν δούλεψε, βέβαια. Okay. Δεν δούλεψε, ναι. Όχι, δούλεψε. Δεν τον μπαμπάς. Πατέρα του είδε να χάνει. Παιδιά, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί δεν λέμε λέξεις. Δεν είναι απλή ταινία, έχει λοιπόν, νοήματα από πίσω από τις λέξεις. Πάει στην Μπάμπα Γιάγκα, η οποία, παιδί μου, κάνει αυτές τις καρικατούρες, τα τέτοια που κάνουν. Αυτή είναι δαιμονισμένη. Που ήταν η Σαντάκο. Κάνει αυτά. Σχολή Σαντάκο ήταν η Μπάμπα Γιάγκα. Σχολή Σαμάρα. Όπω τη γέλιο ρίχνει. Αν είναι τα βυζιά. Τα δύο ευθείες. Γιατί όμως χρειαζόταν. Έσκυβε η γυναίκα έτσι. Ευτυχώ σε μένα καλύπτονται εδώ. Και ήταν δύο ίσια πράγματα που κατέβαιναν προ τα κάτω. Ήταν κάπου στην κοιλιά τη εδώ ήταν. Σαν να δείχνουν που θα πήγαινε οποιοδήποτε πέρα στο αντίκριζε. Ήταν προς τα κάτω τελείωσε. Ήτανε σαν να δείχνει και που κοιτάει. Ήτανε πάρα πολύ τρομακτικό. Γενικά πάρα πολύ σπλατεριά η ταινία, να το πούμε αυτό. Ήτανε αχρίαστη σπλατεριά. Αχρίαστη σπλατεριά. Χέρια, κάτι μυαλά, έχει, έντερα, πόδια. Yes, σχεδόν τα μύριζα. Πραγματικά, ναι, πραγματικά. Ήτανε όλα χαλιά. Δηλαδή, όποιος πέθανε ψιλοχαλιά. Να πω κάτι. Πίνω πρέζα. Ωραίος. Για πείτε κάτι που σας άρεσε. Εγώ έχω δύο πράγματα να πω που μου άρεσαν στην ταινία. Το χιούμορ, εμένα μου άρεσε το χιούμορ. Α, όχι, Hellboy ήταν cool, ας πούμε. Hellboy ήταν ωραίος τύπος. Τον είχαν φτιάξει ωραία, δηλαδή και ο Benicio del Toro μου άρεσε. Αλλά και αυτός καλός ήταν. Περίμενε. Υπάρχουν που έπαιζε τον προηγούμενο Hellboy. Αυτός δεν ήταν. Α, έλα, μαλάκα. Νόμιζα που έπαιζε στην ταινία ο Benicio del Toro. Όχι, δεν έπαιζε στην ταινία, αλλά ήταν καλός ήταν ο Hellboy. Εντάξει. Γενικά, nobody cares about Hellboy, να τα λέμε κι αυτά. Δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν πα για να δει τον Hellboy, πα να δει όλα τα υπόλοιπα. Ξέρετε. Α, ναι, όλα τα υπόλοιπα. Μ' άρεσαν τα μεγάλα τέρατα. Ναι, αυτό. Εκεί που ήσασταν τα μεγάλα τέρατα που ήταν για κάποιο λόγο μόνο το καλύτερο σημείο τη ταινία ήταν περίπου 5 δευτερόλεπτα. Best 5 seconds ever. Ναι, πραγματικά. Ποια λε τα μεγάλα. Όχι του γίγαντε. Εκεί που έγινε η αποκάλυψη. Εκεί που τελικά. Κάποια στιγμή λοιπόν, παιδιά, παίρνει ο Hellboy το Excalibur. Χωρίς να μας εξηγήσει ακριβώς, γιατί τον πείθει, τώρα τύπησα. Λοιπόν, το αγάπη μου. Αφού του έχει σκοτώσει τον πατέρα. Α, ναι, του σκοτώνει τον πατέρα. Σκοτώνει τον πατέρα και του λέει, κοίταξε να δεις τώρα. Του λέει, αυτό είναι το πεπρωμένο σου, μην είσαι χαζός. Ναι, τώρα. Ξέρω. Και λέω, αυτό. Ναι, μαλάκα, γιατί κάθομαι και ταλαιπωριέμαι. Και πάει, πιάνει το Excalibur. Και αρχίζουν τώρα, μεγαλώνουν τα κέρατα. Όπως θα έκανε κάθε άνθρωπο, δηλαδή, αν τον πνίγανε. Α, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι πιάνε το Excalibur γιατί είναι απόγνωστο του Αρθούρωτα. Δεν είναι τα πιάνει έτσι απλά, γιατί όχι, δεν το πιάνει όποιο να είναι το Excalibur. Απόγνωστο Αρθούρου είναι. Ναι, είναι. Η μάνα του που είναι δυστέκνο του Αρθούρου έκανε σεξ με ένα δράκο. Με ένα δαίμονα. Με ένα δαίμονα και γεννήθηκε ο Χελμπόρ. Το Γιάνγκο το δράκο. Το Γιάνγκο το φαντάζει. Είναι. Γιατί όχι. Θα μπορούσε. Hellboy. Έχω κακά, ναι. Αυτό γιατί δεν το έχουμε ανάψει ακόμα. Πω, ρε μαλάκα, για τον Μπούτσα είμαστε. Ναι, τώρα το ανάψαμε ξανά. Sorry. Και επίσης. Τώρα φαινόσασταν εσύ. Τώρα φαινόμαστε παραπάνω από ό,τι φαινόμασταν πριν, που μάλλον δεν φαινόμασταν καθόλου. Σπολερκάρ. Κάποια στιγμή ο Hellboy πήγε και βρήκε και τον Μέρλιν. Όλοι θα παίξουν. Κάποια στιγμή δεν ήταν σαν απλά να μας λέει λέξεις. Απλά λέξεις. Όταν έκανε, ανακάτευε ένα φίλτρο και έλεγε λέξεις, όχι και καλά ματζούνι, έλεγε από τι είναι αυτό το φίλτρο, εντάξει. Και σε μια φάση έλεγε, λοιπόν, έχουμε διοξίδιο,
Ομπρέλα. έλεγε λέξεις, παιδιά. Επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο επίσης, ότι τον Μέρλιν τον βρήκε για άλλο λόγο. Γιατί η μάγισσα έσκασε ένα αγκαθάκι από το στέμα της στην φίλη του Hellboy και της είπε, μετά τους είπε η φίλη της μάγισσας. Ναι, νόμιζα ότι θα παρουσιάσει. Η αδερφή της. Η αδερφή της αυτή, λοιπόν, τους είπε ότι πρέπει να βρείτε έναν από τον παλιό κόσμο, θα πάτε να βρείτε τον Τάδε. Και πάνε και βρίσκουν τον Μέρλιν. Βρίσκουν λοιπόν τον Μέρλιν, αφού τη σώζει αυτή, αρχίζει μετά και πουλάει την παραμύθα στο Hellboy και του λέει, μάν μου, είσαι από Γοναστοαθούρου, πάρε το Excalibur που είναι εδώ. Και αυτός αρχήγη ήταν δηλαδή. Ναι, όλοι μέσα ήταν. Η μόνη που ήταν με τον Hellboy ήταν η αρχική. Ναι, η Μπουρλόκα και άλλος. Η Μπουρλόκα. Που κι άλλος στην αρχή τον έβριζε, χωρίς κανένα λόγο. Το σχαινότανε. Γιατί είχε το δικό του κόμπλεξ που ήταν και αυτός τέρας, αλλά δεν το ξέραμε. Α, ναι, μπορεί. Ναι. Αυτό ήταν. Γιατί είχε επιτεθεί ο Man Eater τότε στο χωριό. Πιο πολύ ζημιά έκανε σαν άνθρωπος παρά σαν γάτα. Ισχύει. Και... αλλά το θέμα είναι ότι ναι, αυτό χρειαζόταν η ταινία. Να βάλεις μία ακόμα ιστορία που δεν εξηγείς. Ένα χαρακτήρα που δεν αναλύεις εκεί. Ποια ιστορία ήταν αυτή που είπε και λέμε ότι την έχει κάνει, μα είχαν 10 λεπτά, δεν ξέρω να κάνει μια ιστορία στην αρχή που ήταν. Μάλλον γι' αυτό που επιτέθηκε στο χωριό. Ούτε καν το θυμόμαστε. Φαντάζομαι. Και πάντως παρόλα αυτά η ταινία που σου πετάει λέξεις και ονόματα, κάποια στιγμή αυτοτρολάρεται. Δηλαδή το ξέρει τι τρολάρει. Ναι. Γιατί κάποιοι μιλάνε το Μέρλιν Γκάνταλφ. Οκ. Στο δίνουμε αυτό ταινία. Στο δίνουμε αυτό ταινία. Εγώ δεν ξέρω. Τουλάχιστον έχει αντίληψη. Ναι, εντάξει, ευχαριστούμε. Ωραία. Και εμείς έχουμε αντίληψη ότι δεν ξέρω. Που είσαι πολύ θυμωμένος με το χέρι. Δεν είμαι θυμωμένος, μωρέ, αλλά μια μπουρδα ήταν τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ήταν λίγο. Αν το βλέπεις 15 χρονών, 16. Ξέρω εγώ, ρε μαλάκα. Και πάλι. Θα προτιμούσα 1000 φορές να δω το Σαζάμ που είδα προχθές. 1000 φορές. Εντάξει, ρε μαλάκα τώρα. Εκατομμύρια φορές. Ναι, αλλά. Να σου πω κάτι, δεν ήταν καλή ταινία. Είχε εκατομμύρια κενά, είχε χαρακτήρες που δεν ένοιαζαν κανέναν. Ούτε για το Hellboy δεν σε ένοιαζε. Η αλήθεια είναι ότι δεν σε ένοιαζαν οι χαρακτήρες. Και δεν τους έφτιασαν και τόσο ώστε να σε νοιάξουν. Ούτε για τον ίδιο σε ένοιαζε. Αλλά αν πέθανε κάποια στιγμή. Δεν το ήθελε αυτό το ταινία. Oh well. Κρίμα, αλλά τι να κάνουμε. Shit happens. Φάνηκε ότι δεν ήθελε γιατί όλο το πράγμα το είχε επενδύσει στον γκορ. Δηλαδή αυτό που είπατε πριν, τόσο γκορ δεν χρειαζόταν. Προφανώς χρειαζόταν γιατί αυτό ήθελε να κάνουν. Γκορ και άστα τα λένε πάνω. Γιατί σαν δομή δεν βγάζει κανένα νόημα. Δηλαδή, ακόμα και η ιστορία με τον καθάκι εδώ δεν μπορούσε να μην υπάρχει. Προφανώς μπορούσε να μην υπάρχει. Δεν χρειαζόταν σε τίποτα. Δεν άλλαξε τίποτα στην πορεία της ταινίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Πώς τον άλλαξε, έμαθα ότι είναι ο Μέρλιν. Τόμα, εντάξει, τώρα. Εντάξει, γιατί δεν μπορούσε να του το πει άλλο. Ο ανιψιό του Αρθούρωτα. Η Βασίλισσα θα μπορούσε να το πει. Ναι, αλλά το πέτο έλεγε έλα μαζί μου. Του έλεγε έμπαινα. Κάνω την ίδια να τη βρει. Αλλά μπορούσε να το πει αυτή και να τελειώνει η ιστορία εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι χρειαζόταν χρόνο, νομίζω. Ότι απλά λέγανε: οκ, okay, παιδιά, λείπουν 10 λεπτά. Ρίξτε ιδέες. Πώς φάνηκε τα CGI της ταινίας, Χρυσά? Γιατί έγινε αυτό? Είχανε πολλά λεφτά ή δεν είχανε καθόλου για CGI? Νομίζω ότι αυτό έγινε τελικά. Πιστεύεις ότι υπήρχαν άνθρωποι που πήραν κάποιες μίζες, ας πούμε, σε αυτή την ταινία? Νομίζω ότι οι μίζες, τα λεφτά που πήραν για το CGI μπήκαν σε τσέπες. Αυτό πιστεύω ότι είχε γίνει. Το CGI ήταν πολύ άσχημα. Νομίζω μόνο οι γίγαντες μου άρεσαν. Οι γίγαντες ήταν καλοί. Οι γίγαντες ήταν καλοί, ναι. Βέβαια έφαγαν τσιγκέλι σε δευτερόλεπτα. Δηλαδή έστεισαν μια σκηνή για να τους τσιγκελώσει κάτι δευτερόλεπτα. Γεια σας. Ο Hellboy, εκτός του ότι όπου έπρεπε να πάει πήγαινε καθυστερημένος, οπότε αυτό που έπρεπε να προλάβει να γίνει είχε γίνει ήδη. Ναι, ναι. Όποια μάχη έδωσε, έφαγε βρωμόξυλο. Πολύ ξύλο έφερε. Πολύ ξύλο και δεν έριξε τόσο. Δεν έριξε ιδιαίτερο, όχι. Η αλήθεια είναι ότι γενικά είναι σαν. Σαν τον Λόγκαν. Έβλεπες ρε παιδί μου τον καημένο, τον Γούλβεριν να κακοποιείται. Έτσι βλέπεις και τον Hellboy. Να κακοποιείται βάναυσα. Βάναυσα, ξύλο! Ξύλο, βρωμόξυλο ο καημένος. Και έλεγε να θα την αποδώσω. Όχι τελικά. Άκυρο. Ίσως στη δεύτερη ταινία. Άλλη φορά, ίσως μια άλλη φορά. Μόνο μια φορά έριξε ξύλο. Δεν το έριξε γιατί το έδεσε σαν όραμα και είπε με το σπαθί του άλλου. Α, μπράβο, ναι. Εκεί. Αλλά εκεί ήταν μόνο σαν όραμα. Δεν ήταν καν πραγματική ζωή, α πούμε. Ναι, ναι. Ήρθε σε καλό δρόμο, Πιάνει την κάμερα, πα και δεν κουνιέται. Να σου πω κάτι. Πιάνει την κάμερα, πα και δεν κουνιέται. Δεν είναι πρόβλημα αυτό το spoiler. Κάτι το έχουμε αναφέρει εμεί, αλλά δεν κάνει τίποτα κανένα. Να φτιάξει του δρόμου που πάμε με τα μάξια να κοιτάμε επεισόδια. Α, αυτό περίμενε. Στην κοινωνία. Ακριβώ. Περνάω και μήνυμα. Περνάω. Για να σα πω κάτι. Τι σου άρεσε ένα στην ταινία, Βαγγέλη? Είπα οι γίγαντες, ότι αυτό σαρκάστηκε λίγο. Και να σου πω κάτι. Εγώ το έχω ξαναβεί στο spoiler card. Άπαξ και μπω, δω μια ταινία και περάσω καλά για οποιονδήποτε λόγο, είτε γιατί είναι καλή, είτε γιατί είναι κακή, είτε γιατί είναι τρολ, εγώ θα πω να πάνε τη δύο κόσμο. Κοίτα, εμεί δεν περάσαμε άσχημα. Τα βλέπει. Δεν περάσαμε. Δεν φεύγει από την ταινία και λε πω, πω
Έχασα, ξέρω εγώ. Δεν περάσαμε άσχημα γιατί τη μισή ώρα γελούσαμε. Ναι. Εντάξει, η ταινία σε κανένα γελάει. Δεν είχαμε ναι. στιγμή. Γελούσαμε με την ταινία, ναι, όχι με τα αστεία ναι. της ταινίας. Σύμφωνοι. Γελούσαμε με το αποτέλεσμα, ας πούμε. Γελούσαμε. Με την προσπάθεια. Κοίτα, είχε και αστεία. Μίλησε τέτοιο, είχε αστεία μέσα. Ναι, μου αν. Ωραία. Εκεί που λέει Hellboy και λέει Rob. Όλο μας μπερδεύουν. Αυτό είναι ωραίο, καμένο αστείο. Είδες, ήταν ωραίο αυτό. Ήταν καλό. Ας πας στην αρχή μετά. Θα. Έλα, γέλασες Αντωνίου. Καλό ήταν, αλήθεια, δεν γέλασα, δεν μπήκα καθόλου προκατηλημένος. Μερικές φορές πάω. Αυτή τη φορά εντάξει, απλά δεν με νοιάζει ταινία. Λέω: okay, θα δω μια ταινία. Μπορεί να περάσουμε καλά, μπορεί και όχι. Χαιστήκαμε. Δεν ήταν πολύ καλή η ταινία. Εντάξει. Δεν ήταν. Επίσης. Δεν ήταν, όχι. Δεν ήταν καλή ταινία. Τι να κάνουμε δεν τώρα. Ήτανε, αλλά... εγώ γέλασα ακριβώς γιατί σχολίαζα την ταινία μαζί σας. Ναι. Την ώρα που γινότανε. Αυτό. Και πας και γι' αυτό στην τελική. Όταν είναι πολύ καλή ταινία, το βουλώνεις και περνάς υπέροχα και απλά απολαμβάνεις την ταινία. Άμα είναι μια πολύ κακή ταινία και είσαι μόνος σου. Ζόρικο. Να πω και κάτι ακόμα που δεν το έχω πει ποτέ. Μην πάτε μόνοι σας το Hellboy. Όχι, σόλο. Μην σας, παιδιά, όχι. Αν δεν έχετε παρέα, πάρτε μας, αλήθεια. Ναι, ναι, αλήθεια. Να πω κάτι άλλο που δεν το έχω σχολιάσει ποτέ για μια ταινία, το σχολιάσω για αυτή. Τι φάση με τη μουσική της ταινίας. Τι φάση με τη μουσική της ταινίας. Ήτανε τόσο λάθος. Όταν πας σπίτι, βάλε και δες το τρέιλερ. Το τρέιλερ έχει καλή μουσική. Πώς έγινε αυτό. Τι βάλε στο τρέιλερ, δεν ξέρω. Αλλάξαν άνθρωπο που ήταν υπεύθυνο για τη μουσική στο τρέιλερ. Τι έγινε. Τα τρέιλερ γιατί... έχουν άλλε εταιρείε, το ξέρει. Γι' αυτό ρε φίλε. Μπορούσαν βέβαια να το δουν και να. Να πούνε, α, ίσως έπρεπε στην ταινία να έχουμε αυτόν τον άνθρωπο. Κάνουμε ανάποδα. Αλλάχτε εσύ και εσύ. Αλλά κατάλαβες ότι ήθελαν να βάλουν καλή μουσική στην ταινία. Ότι ήθελαν να προσπάθησαν. Κατάλαβα πώς το προσπάθησαν. Αλλά ήταν αποτυχία. Κάθε σκηνή ήταν λάθος μουσική. Τι έγινε εκεί, παιδιά. Το χειρότερο ήταν. Ποιο από με τους καβαλάριδες. Όταν πηγαίνανε. Που έπαιζε μια μουσική. Καλά, εκεί τι ήταν ήτανε αυτό. Σαν, αν έχετε δει το Monty Python στο Holiday που είναι δύο που φοράνε δύο καρύδες. Είναι. Είναι πάνω κάτω αυτό το πράγμα κάνανε. Αλλά ήταν απέσια η μουσική, αλήθεια. Ήταν ναι, δεν κολλάγε τίποτα. Σε αγαπούσε συναισθηματικά ναι, γιατί. Ναι, χαλούσε. Ρε παιδί μου, η μουσική είναι εκεί για να εντείνει το συνέστημα. Μπράβο. Αυτή το χαλούσε, ήταν σε φάση. Αισθάνεσαι τρομαγμένο. Όχι, θα βάλουμε ρομαντική μουσική. γιατί είναι ερωτευτό, δεν είναι φοβάμαι. Γιατί την μπερδεύομαι. Ήταν πάρα πολύ ηλίθιο. Χρυσέ, τι σου άρεσε την ταινία. Η παρέα. Εκτός από το χιούμορ. Ωραία. Βρήκα συμπαθητικό το Hellboy. Ναι. Εντάξει, δεν είναι καμιά υποκριτική δεινότητα, δεν έχεις και να δώσεις και πολλά όταν παίζεις το Hellboy. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ξέρω. Και ξέρω ότι υπάρχει χρυσή σφαίρα, δηλαδή δεν είναι ότι. Τίποτα κανένα σκιτζής. Ναι. Και δεν μπορείς να δω, όσο καλός ηθοποιός και να είσαι, εντάξει. Έχει ταβάνι. Έχει ταβάνι. Το να παίξεις το Hellboy. Αλλά. Από εκεί πέρα γενικά ήταν πολύ συμπαθής, πολύ καλό. Αλλά για το Hellboy το πιο ηλίθιο όνομα που μπορείς να δώσεις σε κάποιον. Είναι λάθος. Είναι το παιδάκι. Κόλαση, Hell, παιδί, boy, Hellboy. Okay, Hellboy. Δεν πειράζει, αν μεγαλώσει δηλαδή Hellboy θα είναι ακόμα. Ρε παιδί μου, σαν να σε λένε, ξέρω που γεννήθηκες, Ζεχρής, ας πούμε. Σαν να σε λένε, ξέρω που... Καβάλα. Καβάλα girl. Είναι από την Καβάλα, είναι κορίτσι, δεν χρειάζεσαι άλλο. Καβάλα blonde, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Το οποίο ακούγεται τόσο καλό όνομα πορνοστά. Καβάλα The Καβάλα Girl. Θα το συνεινάει. Αυτά, να ευχαριστήσουμε τον Οντεόν που μας αφήνει και βλέπουμε τσάμπα ταινίες σε πρεσβυνέρες και εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα και λέμε χειρότερα. Χειρότερα, sorry. Να σου πω κάτι όμως, είναι πολύ όμορφο που είστε ειλικρινείς και δεν γλύφετε για να έχετε αυτό. Ναι, ναι όχι ποτέ, αλήθεια, δεν το κάνουμε αυτό όχι, ποτέ. Όχι, ναι, αυτό, το βλέπω, είμαι εδώ live. Είμαι μέσα σε αυτό. Ναι. Έλα, ξέρεις ότι το τελευταίο σχόλιο, μας έκανε ένα σχόλιο πρόσφατα που λέει απορώ πως έχετε τόσους subscribers και εγώ απλά απάντησα, κι εγώ. Ποιος τα έγραψε αυτό. Ξέρω εγώ. Ο Μάκιος. Κάποιος άνθρωπος. Ένας αγαπημένος μου φίλος κωμικός. Έχει ένα σχόλιο που είναι νομίζω το καλύτερο αρνητικό σχόλιο ever. Εντάξει, γιατί όταν σε κράζει κάποιος και δίνει πόνο, όταν σε κράζει, θυμώνεις, αλλά ξέρεις ότι έχει προβλήματα κι αυτός, ας πούμε, που το έγραψε, εντάξει. Καταλαβαίνω τι λες. Πήγε ένας και έγραψε,
δεν κάνει αυτός. Που είναι τέλειο, γιατί δεν έχει κανένα θυμό μέσα. Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι απλά ήρθα, είδα, και έβγαλα αυτό το συμπέρασμα και πιστεύω και ότι δεν και συνέχισα στο επόμενο βίντεο. Άφησα αυτό, δεν να το ξέρετε. Μπορεί να είναι σκάουτερ. Ξέρεις, να πάει ξέρω σε αυτούς που πάνε στην τρίτη εθνική που ανακάλυψαν το Γιαννάκη τον Αντετοκούμπο. Πάει εκεί, δεν κάνει αυτός. Δεν κάνει αυτός, παιδιά, δεν κάνει αυτός. Όχι. Και με τελικό, όχι με τελικό σίγμα, με σίγμα κανονικό δεν κάνει αυτός. Είναι αυτό. Τέλος πάντων, τι άλλο μου άρεσε στην ταινία. Έμπαινες Hellboy. Είμαι λίγο αυτή η τύπησα εγώ. Λίγο έτσι. Στον ηθοποιό ή στο Hellboy. Όχι, στο Hellboy, ποιο έχει το πιο όρμα να καταλάβει. Δεν στο Hellboy. Σιγά την ενέργεια. Θα σου πω ότι δεν είμαι του σωματαρά και αυτό το γυμνασμένο φουλ, αλλά λίγο το να είναι αστείο και λίγο τρομακτικό, έτσι κάτι μου κάνει. Τουλάχιστον δεν θα αγχωρώνεται αυτό που θα τον κάνει κερατά. Μπράβο, Βαγγέλη. Πω μαλάκα, όχι ρε Βαγγέλη, θα το κόψω αυτό. Δεν θα πεις τίποτα! Θα γίνει πρώτο να μοντάς την ιστορία spoiler card για το αστείο σου. Δεν κάνει αυτό. Θα φέρω το κοντό μαλάκα από την Αγγλία. Να πω ένα ανέκδοτο που μου το έπανε τις πράγματα και γέλαγα πάρα πολύ. Πες το. Θα το πω. Τόσο ενδιαφέρουσα ταινία. Εσένα Παναγιώτη μπορεί να στο παντήσεις. Τόσο καλά περάσαμε. Λοιπόν, Κρίσα. Ναι. Πολύ λευκός Έλληνας τραγουδιστής. Τι θα πει πολύ λευκός. Πολύ λευκός Έλληνας τραγουδιστής. Πολύ λευκός, σαν πλυντήριο πιάτο. Πολύ άσπρο. Λευκή σχήμα. Λόγω ιδεολογίας θα έλεγα Σφεκιανάκης, αλλά... Όχι. Αλμπίνος Ιωαννίδης. Τι βλακία είναι αυτή! Στο joke.gr το βρήκε ο Βαγγέλης. Και το έστειλα. Και έμπαινα και το έλεγα μετά και γέλαγα μόνος μου. Το έλεγα. Και μετά από κάνα καλό το ξαναείδες. Το ξαναείδες. Γέλαγες πάλι. Φτιάξε τη μάλλον. Πίνος Ιωάννη. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο για το Hellboy. Κανείς μας δεν έχει να πει κάτι άλλο για το Hellboy. Παιδιά, εντάξει, αλήθεια. Δεν προσπαθώ να βρω κάτι ακόμα που να μου άρεσε. Οτιδήποτε. Και να μην σ' άρεσε. Και να κάτι να μου φάνηκε αστείο αυτό, μου φάνηκε έξυπνο αυτό. Η ταινία, ρε παιδί μου, είναι η εξής. Πάρτε τους φίλους σας, αράξτε σε ένα σπίτι ένα βράδυ, πάρτε μπύρες ή ό,τι άλλο θέλετε γενικά και περάστε καλά. Μέχρι εκεί. Μην περιμένετε να δείτε. Είναι από αυτές τις ταινίες που θα κάνεις να σχολιάσεις. Ναι, αυτό. Τη σκηνή την ώρα που γίνεται, ας πούμε. Δεν σου αφήνει κάτι, δεν φεύγεις από την αίθουσα και λες εντάξει, okay, έχω να σκεφτώ αυτό, ας πούμε. Ναι. Όχι, είναι ταινία που άμα χτυπήσεις το κινητό σου και φύγεις και μιλάς 10 λεπτά, ξέρω εγώ, και γυρίσεις. Δεν έχεις χάσει τίποτα. Ρωτήσεις τι έγινε, θα σου κάνω αυτό το. Όχι, θα σου κάνω ένα. Δεν ξέρω τι έχω, γιατί δεν το ξέρω. Δες τώρα και μην μιλέροντας πολλά. Συνέχισε από εδώ ρε παιδί μου και εσύ. Χρήστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ που με καλέσατε, αγόρια μου. Πέρασε υπέροχα. Και εμείς. Λυκάκια μου. Θα πάρω τον ίδιο δρόμο. Θα πεις στον δρόμο, φίλο. Φαντάζεσαι και την παρατάει, μαλάκα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Πατάει φρένο, κολλάω εδώ. Είναι στο προηγούμενο, βγάζει αλάνι σε μια άσχητη περιοχή και μου λέει εδώ, θα σε αφήσω. Γιατί μπερδεύτηκα. Γιατί στα μάξι μου. Κατάλαβες, έχουμε και απαιτήσεις, έτσι. Αυτό ήταν, spoiler card, επεισόδιο 300. Γεια.